Για δεύτερη ημέρα συνεχίστηκε η ακρόαση στη γερουσία της υποψηφίας του Τραμπ για μια θέση στο ανώτατο δικαστήριο Amy Coney Barrett. Η Μπάρετ, που είναι γνωστή στους δικαστικούς κύκλους ως συντηρητική δικαστής με ισχυρή καθολική πίστη, αρνήθηκε να μπει στην ουσία ερωτήσεων για τις αμβλώσεις και το σύστημα υγείας. Οι δικαστές δεν μπορούν να σηκωθούν μια μέρα και να πούνε «έχω τη δική μου ατζέντα, μου αρέσουν τα όπλα, μισώ τα όπλα, μου αρέσουν οι αμβλώσεις, μισώ τις αμβλώσεις» και μετά να επιβάλλουν τη θέλησή τους στον κόσμο. Πρέπει να αναμένεις υποθέσεις και οι αντιπαραθέσεις, που είναι η γλώσσα του συντάγματος, να βρουν το δρόμο τους στη διαδικασία. Μεταξύ των ερωτήσεων που της τέθηκαν ήταν και η πιθανή στάση της σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ αφισβητήσει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου. «Σαφώς πιστεύω ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής έχουν εμπιστοσύνη στην ακαιρεότητά μου και δεν πιστεύουν ότι θα επέτρεπα στον εαυτό μου να γίνει υποχείριο που θα κρίνει το αποτέλεσμα». Σε αντίθεση με την προκάτοχό της δικαστή Ruth Ginsburg, που είχε γίνει γνωστή για τις παρεμβάσεις της υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Amy Barrett έχει δηλώσει ότι οι δικαστές δεν πρέπει να παρεμβαίνουν σε θέματα πολιτικής και ότι πρέπει απλά να εφαρμόζουν τον νόμο. Στη διάρκεια των ακροάσεών της πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις υπέρ και κατά της υποψηφιότητάς της. Μπορείς,